Να ανέβω λίγο, γιατί θα το γυρίσουν και θα το βάλουν στους δίπλα, όχι τίποτα άλλο. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 με όλους εσάς εδώ πέρα. Τετάρτη σήμερα στα μέσα της εβδομάδας. Πλησιάζουμε σε ένα αγωνιστικό Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα και στους φίλους μας στα social media που επίσης θα μας βάλουν πλάτη απόψε. Θα βάλουν πλάτη απόψε, βεβαίως. Γιατί ο Νίκος Μοσχοβίτης απουσιάζει. Το στείλαμε και αυτό λίγο να ξεκουραστεί, γιατί έχει σκοτωθεί πραγματικά στην κούραση. Όλο το καλοκαίρι μέσα στην πόλη το πέρασε ο Νίκος. Και καταλαβαίνετε ότι κουράστηκε πάρα πολύ. Ο καλός φίλος και συνάδελφος να πάει να πάρει τις ανάσες του, να επιστρέψει. Και όταν θα επιστρέψει, δεν ξέρω τι κατάσταση θα έχει συναντήσει. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526. Ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Για την ώρα δεν ξέρω αν θα αποκτήσουμε άλλον στη συνέχεια. Αυτό θα φανεί από τις δικές μου διαθέσεις. Κατά κύριο λόγο, έχοντας να αναφέρουμε πολλά, είναι η αλήθεια, αθλητικά και μη, σε μια γεμάτη Τετάρτη θα την χαρακτήριζα. Και όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι και το μπασκετικό και τα μη αθλητικά ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει και ζητήματα που είναι αθλητικής και πολιτικής φύσης, όπως αυτό το βιντεάκι το οποίο έχει γίνει viral. Χρήστο Κιώση, κάτω το φτιάξουμε λίγο αυτό, τέλεια. Λοιπόν, με τον κύριο Αβγιανάκη και τον Ιβάν Σαββή, δεν ξέρω αν το υπέβαινε στην αντίληψή σου. Καλέ μου συνάδελφε, το είδες βεβαίως. Πολύ έτσι. Με σεβασμό απέναντι στον κύριο Αβγιανάκη. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή. Άνοιξα και τα σχολεία. Καλή αρχή σε όλους τους απανταχού μαθητές που υπάρχουν στην Ελλάδα. Καλό ξεκίνημα στη σχολική σας χρονιά. Τα έχουμε περάσει και εμείς αυτά. Κάντε κουράγιο, κάποια στιγμή θα τελειώσουν τα σχολικά τα χρόνια και θα τα νοσταλγείτε, θα λέγαμε. Χριστοκιώση, εγώ το έπαθα σε κάποια φάση λίγο, αλλά όταν σκέφτεσαι ότι έχεις ένα διαγώνισμα, ότι έχεις τεστ, ότι θέλεις την τάδε από το γάμα 5, αλλά δεν σου κάθεται δηλαδή με τίποτα, είναι πράγματα που και αυτά βέβαια είναι εμπειρίες και θα πρέπει να τις κρατήσετε. Η μια ωραία καθηγήτρια με την οποία έχετε ερωτευτεί, ενδεχομένως Χριστοκιώση. Είχα εγώ ρε φίλε μια το γερμανικό στο γυμνάσιο. Κοιτάνε κιόλας πριν να έχει γεννηθεί η Γερμανία. Ένα ωραίο ξάνθο. Καστανό μάτι, λεπτούλα έτσι ωραία ρε παιδί. Πολύ, πολύ καλή. Την είχα στο πρώτη γυμνασίου. Όχι, Δευτέρα γυμνασίου. Δευτέρα γυμνασίου, βέβαια. Καλή κυρία. Καλή κυρία. Ή αν είστε ο Μπίλιας, ο Χάλιας και ο Κορτέσης, μπορείτε να παίξετε κι αλλιώς μπάλα. Μπορεί να το βάλουμε αυτό, φίλε. Εκείνη τη σκηνή τη δικιά σου εποχή, ενέρε, φίλε. Είναι νομίζω ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό υπάρχει για σχολείο. Όχι τώρα βέβαια για τα πρωτάκια κτλ. Ή όπως βγήκε σήμερα ο πρωθυπουργός μας και έλεγε. Σαν τον τίτσι, σαν τον Δρακουμέλ, εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έλεγε: Πού είναι τα πρωτάκια. Πού είναι τα πρωτάκια να τα φάω. Πού είναι τα πρωτάκια. Σε ένα σχολείο το οποίο βρέθηκε στην Αθήνα. Πάντως να κάνετε κουράγιο, παιδιά. Υπομονή θέλει. Και για τους μαθητές και για τους γονείς. Που και αυτοί το ζουν μαζί με τα παιδιά τους. Το όλο κόνσεπτ θα το χαρακτηρίσω εγώ. Και θα έχει ενδιαφέρον, θα ανοίξω γραμμές, ρε φίλε, μέχρι και τις 12, με ένα μόνο topic. Θα ανοίξουν οι γραμμές από εδώ και πέρα, μέχρι και να κλείσει η εκπομπή. Τι θυμάστε από πρώτες μέρες στο σχολείο? Θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Αλλά τι θυμάστε από πρώτες μέρες στο σχολείο? Οποιαδήποτε τάξη, δεν μας ενδιαφέρει να ήταν πρώτο δημοτικού, πρώτο γυμνασίου, πρώτο ηλικίου. Μπορεί να ήταν οποιαδήποτε άλλη μέρα. Εντάξει. Αν είχατε κάποιον έρωτα με κάποια καθηγήτρια, ρε φίλε. Και αυτό πάρα πολύ βασική λεπτομέρεια. Παπαδόπουλος είχε, ας πούμε, μια φορά. Είχε ερωτευτεί δύο φορές. Και μια καθηγήτρια που είχε στην πληροφορική. Πολύ καλή για αυτή η Χριστοκιώση. Λοιπόν, ή οτιδήποτε άλλη εμπειρία έχετε εσείς από το σχολείο, έτσι 30, 40, 50, 60 πλάς που φορούσατε και στολές ενδεχομένως όταν πηγαίνατε σχολείο. Μπορεί και είναι πιθανό. Το έχεις έτοιμο? Βάλτε το να φτιαχτούμε τώρα. Με εκείνη την κορυφαία σκηνή από το Ρόδα Τσάντα και εγώ πάνω. Ωραίες ταινίες αντιπροσωπευτικές και των σχολικών χρόνων τότε της δεκαετίας των 80's. Λοιπόν, καλή αρχή. Καλά να είστε. Είχαμε στο μπάσκετ, είναι από τις ειδήσεις της ημέρας, αυτόν τον αποκλεισμό, έκπληξη της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών από την Γαλλία, που είχε έτσι κάπως και έκανε μια εντύπωση, είναι η αλήθεια, με τους Αμερικανούς να φεύγουν βασικά χωρίς μετάλλιο από τη διοργάνωση, τους Γάλλους να προχωρούν και νομίζω ότι είναι Γαλλία, Αυστραλία
Ισπανία και Αργεντινή οι τέσσερις ομάδες του παγκοσμίου το οποίο διεξάγεται στην Κίνα. Τρεις ευρωπαϊκές δηλαδή, όχι δύο ευρωπαϊκές, η Αυστραλία από την Οκεανία και η Αργεντινή από την Λατινική Αμερική. Διαβάζετε εδώ και λίγη ώρα στο Λαμπαουτάρης και το όνομα του Γερμανού τεχνικού, τον οποίον θέλει να φέρει η ομάδα και τον έχει ψηλά στη λίστα της, θα λέγαμε, τον Μίκαελ Ούνινγκ, τον 53χρονο τεχνικό, ο οποίος έχει συνεργαστεί μάλιστα με τον Άγγελο Χαριστέα στην Νιρεμβέργη από το Γενάρη του 8 μέχρι το καλοκαίρι του 9, αν θυμάμαι καλά. Ο Μίκαελ Ούνινγκ, όπως προφέρεται σωστά, τον γνωρίζει, τον είχε ζήσει ο Χαριστέας και ως βοηθό προπονητή, τον είχε ζήσει και ως πρώτο προπονητή της Νιρεμβέργης. Τεχνικός που δεν μπορείς να πεις ότι έχει και την τεράστια και την πολύ μακρά πορεία στα γήπεδα. Άξι, έχει δουλέψει λίγο Βόλσμπουργκ, έχει δουλέψει λίγο Νιρεμβέργη, έχει δουλέψει στο Αμβούργο σε όλες τις ομάδες και ως πρώτος προπονητής και ως βοηθός προπονητή. Την περσινή σεζόν, κάτσε γιατί μου διαφεύγει το όνομα της ομάδας που ήταν την περσινή σεζόν. Πέρυσι κάθε στον πάγκο του Μαγδεμβούργου, βεβαίως, η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, με 21 παιχνίδια, αποχωρώντας το περασμένο Ιούνιο, απουσίαζε για 5 χρόνια περίπου από τους πάγκους. Το Μάρτιο του 2011 αποχώρησε από το Αμβούργο και η επόμενη δουλειά του ήταν η Βάσα στην Ουγγαρία τον Ιανουάριο του 2016. Δηλαδή 5 χρόνια ήταν ψιλοτουριστάκος, θα λέγαμε ο συγκεκριμένος. Δεν είναι πολύ μικρός, δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά ένας προπονητής τον οποίο ο Χαριστέας τον είχε εξ αρχής ψηλά στη λίστα του, βέβαια κάτω από Γκούτι και Ιέρο, είναι αυτή τη στιγμή ψηλά στις επιλογές των ανθρώπων της ομάδας. Ο Άρης, αν δώσει το τελικό και ο Καρυπίδης, τον φέρνει τον Ούνινγκ στην Θεσσαλονίκη, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι οριστικό και όπως δήλωσε άλλωστε και ο Θόδωρος Καρυπίδης και όπως βγαίνει και σαν κλίμα από την ΠΑΕ, ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του προπονητή, κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει μετά από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε πολλά περισσότερα φυσικά και για τον Άρη και το θέμα του προπονητή μετά τις 11. Μετά τις 10.30 θα έχουμε μαζί μας την Αγάπη Γαβριλίδου, ώστε να μιλήσουμε για τα του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και αυτός παιχνίδι το Σαββατοκύριακο με την επανέναρξη της Super League. Θα καταγράψουμε και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα γενικότερα. Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Θα πούμε και για μπάσκετ, αν και λείπει ο Μοσχοβίτης. Εντάξει, θα το παίξουμε κι εμείς λίγο οι δήμονες της Σπυριάρας και θα καταγράψουμε τα όσα γίνανε κυρίως σήμερα στο Μούντο Μπάσκετ. Πρωτοφανές άδειασμα Σαμαρά. Τι είναι αυτό, ρε. Άδειασμα και τιμωρία. Το άδειασμα Σαμαρά του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την τοποθέτηση του Μαργαρίτη Σχοινά στη θέση του Επιτρόπου είναι πρωτοφανές. Πλευρά Μητσοτάκη ισχυριζόταν ότι δεν θα προτείνει τον κύριο Σαμαρά γιατί δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να λάβει θέση αντιπροέδρου και ένας πρώην πρωθυπουργός δεν μπορεί να είναι απλός επίτροπος. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, λέει μόλις, ο Αντώνης Σαμαράς είδε το Μαργαρίτη Σχοινά να παίρνει τελικά θέση αντιπροέδρου στην Κομισιόν. Εντάξει, το Αργιανάκι ο Μαργαρίτη Σχοινά. Θεώρησε ότι ο εμπεγμός του ήταν πρωτοφανής και πήρε θέση μάχης. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στη Νέα Δημοκρατία λένε ότι η κόντρα των δύο, Σαμαρά, Μητσοτάκη δηλαδή, η Αντωνικούλη, μόλις ξεκίνησε και σημειώνουμε νόημα ότι περιμένουν να δουν ποια πλευρά θα πάρει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος υποστηρίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αλλά νιώθει τον Αντώνη Σαμαρά, αποσιοποιητικά, αδελφό του. Επειδή ήταν αυτός που τον είχε φέρει στη Νέα Δημοκρατία, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ξεκίνησε σαν άλλος ποδοσφαιριστής, ξεκίνησε από πολύ χαμηλά και σταδιακά ανέβηκε, ρε παιδί μου, εντάξει, ξεκίνησε από το Λάος, Γιώργο Καρατζαφέρη, και πήρε τη μεγάλη του μεταγραφή πριν λίγα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία, σταθερός στις πολιτικές του απόψεις, ο Άδωνης Γεωργιάδης, βεβαίως, που επισκέφθηκε και το περίπτερο του Άρη, το περασμένο Σάββατο στη ΔΕΘ, και χαιρετήθηκε με Θόδωρο Καρυπίδη, να τα λέμε και αυτά, και πήρε μεταγραφή στην Ουδού και έχει γίνει πλέον αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Θα έλεγα ενδεχομένως και υπό προϋποθέσεις, όπως λέει μια ψυχή, ότι τρέμουν τα κόκαλα του Εθνάρχη. Αυτόν δεν λέγανε Εθνάρχη Χριστογιώση?
Τον Καραμαλή, βεβαίως, βεβαίως. Με το φρύδι αυτό το λαέ τη Ελλάδα. Άρα το πράγμα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, τρέμουν τα κόκκαλα του ανθρώπου αυτού. Ο οποίος βέβαια εντάξει, μας είχε αφήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι λέει ο φίλος ο Γιάννης. Άρα λέω το χόρτο είναι ωραίο. Βεβαίως το χόρτο είναι ωραίο. Φανταζόμαστε θα είναι σίγουρα πολύ καλύτερο από το παιχνίδι με τον Όφη. Στην πρεμιέρα είχαν οι άνθρωποι της ομάδας 3 εβδομάδες για να το στρώσουν και να το φέρουν στην κατάσταση. Πες τα, λέει, στο, πες τα ράδιο, λέει Άρης μόνο, Άρης μόνο. Βεβαίως όλα τα κενάρια φίλοι μαζεύονται εδώ πέρα. Είναι η γωνιά τους εδώ πέρα, κυτρινόμαυρη. Εδώ είστε. Λοιπόν, δεν έχει εμφανιστεί βέβαια ακόμα ο άνθρωπος μας. Έτσι, ο άνθρωπος που τιμάει το live της εκπομπής στο Instagram. Ανατακτά χρονικά διαστήματα. Το έκανε και τώρα φυσικά χτυπάει το κινητό μου. Για δώσε λίγο το χαλί. Από την Πάε Άρης δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ποτέ. Είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό το σηκώσαμε, έτσι. Δεν υπάρχει κάποια είδηση, μην ψαρώνετε, όλα είναι καλά. Άλλο ζητηματάκι ήταν αυτό το οποίο απασχολούσε την, το υψηλόβαθμο στέλεχος, θα λέγαμε, που μας κάλεσε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τι λέγαμε. Λέγαμε για τη Νέα Δημοκρατία, βεβαίως, και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται. Έχει γενικότερα ημέρα πραγματάκια, έχει αρκετά. Είχε φιλικά, βλέπω, Ολυμπιακός έχασα την Ούνιξ Καζάν. Με τον Βασίλη Σπανούλη. Έχει δει το μεταξύ Χρυσοκιός μια φωτογραφία με τον Σπανούλη που έχει κυκλοφορήσει σήμερα στο ίντερνετ. Είναι ο Σπανούλης σε σχολείο και υπογράφει αυτόγραφα σε παιδιά και έχει συνομιλία, ρε παιδί μου, του λέει ένα παιδάκι. Ρωτάει ο Σπανούλης ένα παιδάκι, λέει σε ποιο τμήμα θα είσαι φέτος, του λέει. Και λέει το παιδάκι στο Α2. Και του λέει ο Σπανούλης και εγώ, λέει, στο ίδιο θα είμαστε. Αναφερόμενος φυσικά λογοπαίγνιο κάποιου έτσι πολύ εύστροφο ανθρώπου που χειρίζεται τα ιντερνέτια. Για την παρουσία του Ολυμπιακού στην Α2 της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα της απόψινής εκπομπής. Στοίχημαν και στοίχημαν.gr μαζί μας και απόψη η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, της οποίας την εφαρμογή κατεβάζετε εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό και συνέχεια επιλέγετε ανάμεσα από εκατοντάδες επιλογές στοιχηματισμού με live, με cash out, με τα πάντα όλα τα οποία σας δίνει η Στοίχημαν που έχει και γραφιάρες στη Θεσσαλονίκη και δίνει ψωμί στον κόσμο. Break. Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της πρώτης ώρας. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. FM γεννώντα μηνύματά σας στο 545-26. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα πάμε, θα συνεχίσουμε μετά από τον κλασικό μας πρόλογο ποτπουρί, κοκτέιλ θα τον χαρακτηρίζαμε. Θα πάμε στα πιο έτσι ρεπορταζιακά με το δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας και σε αυτό, σε αυτή μας την προσπάθεια θα μας βοηθήσει η καλή φίλη πρώτα, γιατί είναι μια πολύ καλή φίλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, επί σειρά ετών, και πολύ καλή συνάδελφος η Αγάπη η Γαβριλίδου, η οποία βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αγάπη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Πω, πως συγκίνηση ρε Νίκο, κάθε που θα έρθω τα λόγια σου πραγματικά. Να τρώμε ραδιοφωνικό χρόνο. Θα το χρειαστείς και εσύ αύριο και μεθαύριο. Κρακ. Ναι. Ναι, το γνωστό σε κοκτέιλ. Δηλαδή το πρώτο μισάωρο. Το πρώτο μισάωρο ασχολούμαστε με όλα. Θα ασχοληθούμε με αθλητικά, θα ασχοληθούμε με μη αθλητικά, με τα σχολεία που ξεκίνησαν. Εσένα τα νηψάκια σου πήγανε σχολείο αγάπη σήμερα πρώτη μέρα. Λογικά θα πήγανε, δεν πρόλαβα να μιλήσω. Α, δεν ασχολήθηκες. Πιστεύω ότι πήγανε. Πιστεύω ότι πρέπει να πήγανε. Δεν ήθελες μια φορά να πας μαζί τους έτσι, σαν θεία που είσαι. Δεν προλαβαίνω. Πότε να πάω. Θεία από, όχι ηλικιακά θεία, εντάξει, λόγω της συγγένειας που υπάρχει. Θεία από τα Lidl, είναι αυτό. Θεία από τα Lidl, δεν τους παίρνεις δωράκια. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνεις ή δεν σου μένουν λεφτά επειδή ψωνίζει για την πάρτι σου. Έχει διαφορά. Δεν μου λες. Ευτυχώς. Ευτυχώς σωματικά. Ευτυχώς. Που ο κόσμος δεν μπορεί να δει τη φωτογραφία που ανέβασε σήμερα στο Facebook. Ναι. Κοίτα, ευτυχώς. Να θυμάσαι πάντα κάτι στη ζωή σου. Ότι πέραν όλων των άλλων είναι πολύ σημαντικό να αυτοσαρκάζεσαι. Το καταλάβουμε, Νίκο. Εντάξει. Είναι το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για έναν άνθρωπο. Εντάξει, βέβαια που πάλι σου λέω, εγώ για αυτό σαρκασμό δεν ανέβασα, αλλά απόψη δίσταται. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε, ας πούμε, τι ωραίο μωράκι που ήσουν, ας πούμε, τότε, παιδάκι.
Μωράκι, παιδάκι, 8 χρόνων. Ναι. Παιδάκια. Okay. Τα παιδάκια, αυτά τα παιδάκια, ρε. Θα με το κλείσουν. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να χαρεί με αυτή την εικόνα, αλλά. Είσαι, okay. Κοίτα, η ηλικία των 8 ετών, για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ρε παιδί, με αφορμή σήμερα την έναρξη της σχολικής σεζόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος, που μου λέει πάντως είναι αυτό, το τρίτο Νίκο, ανέβασε στο προφίλ του στο Facebook μια φωτογραφία από το 1998. Στην πρώτη μέρα της τότε σχολικής σεζόν, που πήγαινε τρίτη δημοτικού. Εντάξει, το 1998, αγάπη. Ναι. Λοιπόν, και είναι, ρε παιδί μου, με τζινάκι, αθλητικό παπούτσι, ωραίο Reebok. Εντάξει, πολύ καλό παπούτσι. Και ένα μπλουζάκι Lacoste. Εντάξει, που όπως είπε και η Αναστασία, φαίνονται ποιοι έχουν λεφτά. Σωστό, και στο Πασόκ βαθύ, ναι. Πασόκ βαθύ, καλό τότε. Και, ρε παιδί μου, απλά η κακή λεπτομέρεια στη φωτογραφία και στο όλο σετ είναι πρώτον το ότι είναι κουμπωμένο μέχρι πάνω το μπλουζάκι. Εντάξει, είναι κακό δηλαδή αυτό. Εγώ το μαλλί. Το μαλλί καπέλο. Δηλαδή αυτό. Η ζώνη που είναι άστο. Και ρε φίλε, η πόζα. Συγγνώμη που δεν ήξερα από τότε να συνδυάζω τη ζώνη με τα παπούτσια. Που και αυτό πάντα δεν είναι υποχρεωτικό. Εντάξει, η απλά πόζα, το λέμε. Η πόζα είναι το θέμα. Εντάξει, ήμουν 8 χρονών, ρε αγάπη, τι να κάνω. Επίσης, το παντελόνι σου είναι τόσο φαρδί και μακρύ. Δηλαδή, πραγματικά κάνει 15 ζάρες. Τα φορούσα για χρόνια έτσι τα παντελόνια μου. Ήμουν γιο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για μια φωτογραφία που έχει 106 like, 53 γέλια και 9 καρδούλες. Εντάξει. Μάλιστα. Εσύ, αγάπη Γαβριλίδου, έχεις να θυμηθείς μια μέρα έτσι, μια πρώτη μέρα στο σχολείο? Πολλές. Μια που να σου έχει μείνει πολύ, ρε αγάπη, πολλές. Εκεί στο Αριστοτέλειο Κολέγιο που πήγαινες, άλλο παιδί με λεφτά. Κάθε χρόνο πήγαινα με τεράστια χαρά. Μένα όλα ίδια ήταν. Τόσα πολλά προβλήματα. Δεν με εγώ ξαναπήγαινα σχολείο χθες, όχι πανεύκολα, ρε παιδί μου. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επειδή δεν είχες έγνοιες για δουλειά, δεν είχες έγνοιες για να πληρώνεσαι κτλ. Δεν ξέρω. Εγώ πέρασα πολύ καλά στο σχολείο, οπότε θα ξαναγυρνούσα άνετα. Κάθε χρόνο ήταν πολύ καλά. Ήσουν καλή μαθήτρια, θεωρώ, πιστεύω και αισθάνομαι. Ήσουν καλή μαθήτρια. Πολύ καλή ήμουνα. Πόσο έβγαλες πανελλήνες? Πανελλαδικές. Πανελλαδικές, ναι. 17 κάτι. Έβγαλες 17 κάτι, δυσκολία. Μπράβο. Ναι. Μπράβο. Ωραία. Ναι, αλλά έχω κάνει κάτι πολύ έξυπνο που θα το πω εκτός αέρα. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Γιατί, τι έκανε. Αντέγραψες. Καλά. Δεν μπορώ. Δεν θα σε φωνάξουν να σου πούνε. Όχι, αυτό, να δώσεις ξανά εξετάσεις. Αμα αντέγραψε, όχι. Okay. Όχι. Έκανα μια πολύ καλή, επική, πραγματικά εξυπνάδα. Τέλος πάντων. Την έπεσε επιτηρητή. Όχι, κύριε, καμία. Μάλιστα. Σε ποια τα τρία σπίτια σου έβρισκομαι απόψε, πού είσαι? Ένα σπίτι έχω ρεζί. Έχω μονιμοποιηθεί εδώ, πειλέα. Σε διώξαν οι άλλοι, τι έγινε? Όχι, εγώ κάνω την παράστασή μου και μένω εδώ. Με τους δικούς μου. Βολεύει τελευταία, γι' αυτό. Θες να νοικιάσουμε, ρε αγάπη, δυο μας? Όχι, εγώ μια χαρά είμαι. Γιατί? Μπορεί να έχουμε όλη τώρα. Αφού έτσι κι αλλιώς έχουμε που έχουμε μια αδελφική σχέση, δυο μας, ρε παιδί μου, μπορούμε να... Όχι, Νικό, όλα καλά. Όλα καλά. Εγώ μια χαρά. Σιγά, ρε, απεντέξει. Ψάξω αλλού. Ψάξω αλλού. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά, θα πούμε κάτι. Έχουμε, γιατί ξεκινάει και πρωτάθλημα, βεβαίως. Αλήθεια είναι. Τρώμε το ΣΠΑΟΚ πια μέρα, Κυριακή ή Σάββατο? Πότε. Σάββατο στις 7. Σάββατο στις 7. Τώρα που λείπουν όλοι, ποιος θα πάει? Εσύ? Εγώ δεν μπορώ να πάω, γιατί την Κυριακή το πρωί αυτή η αδερφή μου το μωρό της. Γιατί, να πας να κάνεις μετάδοση. Καλησπέρα σας από το γήπεδο του Περιστερίου. Ναι, Νίκο, ναι. Τέλος πάντων. Ποιος θα είναι? Πρώτα απ' όλα να πούμε στο Σταύρο Κόλκα, έτσι, να του ζήσει. Μαζί με την εξαιρετική σύζυγό του, βεβαίως, το αγοράκι, το παοκτσάκι, το οποίο ήρθε σήμερα στη ζωή. Αν και έμαθα ότι η μητέρα είναι Αριανού, λέει το ρεπορτάζ. Ναι, γεγονός. Γεγονός είναι. Γεγονός. Μάλιστα, έτσι. Για να δείτε ότι ο Σταύρος Κόλκας δεν κοιτάει χρώματα και φανέλες. Πέστα, ρε Νίκο, πέστα, γιατί μερικοί διαδίδουν φήμες που δεν είναι. Πραγματικά, ναι, πραγματικά. Δηλαδή, ό,τι ακούγεται. Παρεξηγημένος, ρε φίλε, παρεξηγημένος. Είναι λάσπης ο ανεμιστήρα, αγάπη Γαβριλίδου. Αλλά σωστό. Να ξέρεις ότι κάποια στιγμή, αυτό θα τους απαντάς, η λάσπη στεγνώνει και πέφτει. Μάλιστα. Πάμε στο ΠΑΟΚ τώρα. Καλό. Ναι. Συγκλονισμένη δηλώνω και συνεχίζω. Της άρεσε. Για συνέχισε, συγκλονισμένη. Τι έχουμε στον ΠΑΟΚ? Εντάξει, στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά
σήμερα ξεκίνησε η προετοιμασία για το Σάββατο, γιατί έλειπαν πολλοί παίκτες αυτές τις μέρες λόγω εθνικών ομάδων και λόγω τραυματισμών. Mm-hmm. Λόγω τραυματισμών βέβαια ακόμη λείπουν, δηλαδή ο Βαρέλα δεν προπονήθηκε το σήμερα κανονικά, ακολούθησε κομμάτι της προπόνησης, αλλά μετά συνέχισε στο δικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Αύριο αναμένεται να μπει με την υπόλοιπη ομάδα, θα δούμε αν θα είναι διαθέσιμος για το Σάββατο. Από την άλλη και ο Αγκούστο και ο Καντουρί έκαναν ατομικό υψηλής έντασης μεν, αλλά πάλι ατομικό, οπότε και αυτοί δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι διαθέσιμοι για το Σάββατο. Ωραία. Γελάς. Γελάω γιατί υπάρχουν θέματα. Και χαίρεσαι με αυτό? Δεν χαίρομαι, γελάω. Όχι, δεν χαίρομαι, αγάπη. Δηλαδή για το Θεό. Α. Έσαι στο θεωρώ δύσκολο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι έως το θεωρώ δύσκολο παιχνίδι, όπως και να έχει για τον ΠΑΟΚ. Απλά δεν ξέρω τώρα πώς θα εμφανιστεί μετά τη διακοπή και κατά πόσο μπόρεσε ο Φερέιρα να αλλάξει κάτι σε αυτό το διάστημα. Εντάξει, να αλλάξει κάτι όταν σου λείπουν 5-6, 7 διεθνείς και 3 τραυματίες. Την Παρασκευή ήταν εκτός και ο Κρέσπο και ο Ακπομ με μικρό προβλήματα. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ σε αυτό το διάστημα. Την προηγούμενη εβδομάδα δούλευε σε φυσική κατάσταση και αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά παράλληλα τακτική. Για την άμυνα υπάρχουν λύσεις. Δηλαδή θεωρώ πολύ πιθανό το δίδυμο Ίγκασον με Κρέσπο το Σάββατο. Γιατί ο Βαρέλα ακόμη και αν είναι διαθέσιμος, εντάξει, έχει χάσει τώρα μια εβδομάδα. Δεν υπάρχει λόγος να έτσι κάτσει τη στιγμή που έχει τον Ίγκασον, νομίζω. Ναι. Αλλά στη μεσαία γραμμή. Υπάρχει μια δυσκολία γιατί αυτή τη στιγμή με τον Αγκούστο και τον Καντουρίνο είναι εκτός. Ο ΠΑΟΚ πάει στο Περιστέρι με 2 καθαρούς μέσους, τον Σίτι, ο οποίος χθες έπαιξε ένα 20 λεπτό στο φιλικό της Νιγηρίας με την Ουκρανία, και τον Μίσιτς, που γενικά αυτό το δίδυμο, επειδή έπαιξε κοντά στον Πανιόνιο, είδαμε ότι δεν κολλάει και πολύ. Ναι. Αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Θα το δούμε και από αύριο νομίζω κάποιες δοκιμές που θα κάνει ο Φερέιρα, γιατί γενικότερα δεν δείχνει και πολλά πράγματα στις προπονήσεις. Παρασκευή άλλη μία και αναχώρηση για την Αθήνα. Στο αγωνιστικό κομμάτι αυτά είναι πάνω κάτω. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Τώρα γενικότερα εντάξει, προφανώς το βάρος πέφτει εκεί, αλλά υπάρχουν και τα άλλα θέματα. Περιμένουμε ανακοινώσεις για το ΠΑΟΚ TV. Για τα πακέτα που θα υπάρξουν και το τι θα ισχύσει. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αυτό θα γίνει μέχρι την Παρασκευή. Ότι μέχρι την Παρασκευή δηλαδή θα έχουμε λεπτομέρειες για να ξέρει και ο κόσμος πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ. Είναι σίγουρο ότι θα πορευτεί με το ΠΑΟΚ TV, αλλά θα βγουν διάφορα πακέτα και νομίζω για όλη τη σεζόν και για κάποιο διάστημα, για κάποιους αγώνες μαζί. Θα υπάρξει για όλα μία αναλυτική ενημέρωση. Εσένα πότε θα σε δούμε στο ΠΑΟΚ TV? Το ρωτάει πολλοί κόσμος αυτόν, Νίκο Παδόπουλε. Ρωτάει και ανησυχεί, θα λέγαμε. Ρωτάει και ανησυχεί. Και όπως απαντάω σε όλους, στείλτε αιτήματά σας στον ΠΑΟΚ. Στείλω στον κύριο Αλουνιάδη. Κάντε μια ομάδα στο Facebook, όπως είναι αυτή η ομάδα που έγινε τώρα τελευταία για τον Παπα-Νικολάου, που έλεγε όχι Παπα-Νικολάου με την Τσεχία. Ένας αυτός και ένας ο Κατσούρ. Εκπληκτικό. Ναι, εσείς τώρα κάντε μια ομάδα, θέλουμε αγάπη στο TV. Μάλιστα. Θα σας στηρίξω, δεν είναι κάτι. Μπορώ να στείλω στον νέο υπεύθυνο επικοινωνίας. Πάει ΠΑΟΚ, θα δούμε. Α, είναι μια επιλογή για αυτή. Έγινε. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Μπορεί να κάνεις, Νίκο. Πλάκα, το έχεις. Σίγουρα. Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι σε μια εβδομάδα παίζουμε μαζί. Πώς? Σε μια εβδομάδα παίζουμε μαζί. Αλλά έχουμε και δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια για την ώρα, γι' αυτό δεν το σκεφτόμαστε τόσο. Τι έγινε, ψυχραμή? Τι είπα. Γεγονός αυτό. Α, έκανε ένα ήχο, λες και λιποθύμησες. Τι. Καλά είσαι? Όχι, δεν θα ακούω καθόλου καλά. Κάτι γίνεται. Τώρα θα ακούω. Μάλλον το κινητό σου. Απλά λέω: έχουμε δει και εσύ έχει σημαντικό μάτ και εμείς έχουμε πιο σημαντικό μάτ αυτό με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή. Ναι. Από Δευτέρα. Εσύ προπονητή δεν έχετε ακόμα, έτσι? Όχι, δεν έχει βρεθεί και μάλλον από εβδομάδα θα πάει το συγκεκριμένο ζήτημα. Από εβδομάδα? Ναι. Μάλιστα. Ναι. Να δούμε αν θα έρθει ο Άρης με νέο τεχνικό στην Τούμπα ή όχι. Ναι. Ναι. Μια φορά πάντως που το είχε κάνει δεν το είχε βγει τόσο πολύ. Εντάξει. Κούπερ ήταν τότε. Ναι, 4-1. Ναι. Αλλά αυτός που θα έρθει θα κάνει τη διαφορά. Ας το κάνει, μωρέ, ας το κάνει.
Ας το κάνει, ας το κάνει. Ρίσκο είναι. Πάρ' το ρίσκο, Νίκο. Στη ζωή χρειάζεται και τα ρίσκα. Αλήθεια είναι αυτό. Όποιος φοβάται αγάπη, τι κάνει. Έτσι κοιμάται. Αναγιά σου, τα λες ωραία. Έτσι, μάλιστα. Κατά τα άλλα. Κατά τα άλλα είχαμε και 4 παίκτες συνέξεις το απόγευμα. Το Ζίρκοβιτς, το Μίτ, το Μίσιτς, τον Σβιντέσκι και το Γιαννούλη και αρκετό κόσμο που τους περίμενε στην κινητή μπουτίκ του ΠΑΟΚ, στην έκθεση. Είχε διάφορες έτσι, φωτογραφίες, ωραίες στιγμές, τους υποδέχτηκαν με χειροκρότημα, τους φώναζαν πρωταθλητές. Ωραίο κλίμα γενικότερα, ωραίο απόγευμα για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και υπάρχει αυτό το... κάτι που γράφτηκε στην Αθήνα για τη συνάντηση του Αυγενάκη με τον Ιβάν Σαββίδη. Και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, ναι. Ναι, και πήγε να δημιουργηθεί ένα κλίμα ότι κάτι υπάρχει από πίσω και δεν ξέρω κι εγώ τι. Προφανώς από τον ΠΑΟΚ έχουν ξεκαθαρίσει και είναι ξεκάθαρο έτσι κι αλλιώς. Το ραντεβού ήταν προγραμματισμένο, είχε ανακοινωθεί κιόλας, είχε γνωστοποιηθεί δηλαδή, είχε επικοινωνηθεί στον κόσμο, δεν ήταν κρυφό. Ναι. Κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο κλίμα, είναι ξεκάθαρο για μία ακόμη φορά. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να πεις και το συγκεκριμένο ζήτημα, νομίζω. Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο το τι έγινε. Τα καλύψαμε δηλαδή όλα. Αναφέρομαι νικές σε αυτό το θέμα. Νίκο Βαλβούλε, γενικότερα, όπως καταλαβαίνεις, τον αγώνα περιμένουμε όλοι. Και γενικότερα, νομίζω, όλοι μας περιμένουμε να ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, γιατί πολύ ησυχία έχει πέσει. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν αντέχεται αυτό το διάστημα. Δεν κουνιέται, φίλο. Εγώ από τώρα σκέφτομαι τον Οκτώβριο που ξανά έχει διακοπεί αυτό το σκάνδαλο. Θυμάσαι ημερομηνίες. Αρχές νομίζω είναι. Πω, νομίζω ότι είναι τώρα 4 αγώνες. 4 ή 3. Και μετά είναι διακοπή, αν θυμάμαι καλά. Μέχρι την 6η αγωνιστική δηλαδή. 4 εβδομάδες. 3 αγώνες. Πράγμα που είναι πολύ κακό. Ναι. Όντως θα είναι πολύ κακό, γιατί και η Εθνική δεν βλέπετε να πεις δηλαδή ότι έχεις να δεις κάτι στη διακοπή. Δεν έχεις να δεις κάτι στη διακοπή. Είναι η αλήθεια. Ο μόνος ρε φίλε που σχέδει να δεις διακοπές είναι ο Ρονάλντο, που δεν σταματάει. Θα προσέβαλα 4 χθες. Εντάξει, γι' αυτό το στηρίζουμε και είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τώρα. Δεν είναι προφανώς, αυτό είναι γεγονός. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι ψιλοαγκαρία νομίζω το βλέπουν. Σε ένα άλλη την Τιτή, να πούμε τώρα, να πούμε την Μπαρτσελόνα. Τώρα εντάξει. Που, ο άλλος, εσύ, που με την Εθνική του είναι συνέχεια στη ΦΑΠΑ, να πούμε. Πηγαίνει στην Εθνική, ξεχνάει, δεν ξέρει τι γίνεται. Γιατί δεν μπορεί το παλικάρι. Γιατί στηρίζεται πάντα στους άλλους, Γκάγκα. Πάντα όχι πάντα τις περισσότερες φορές. Ενώ ο δικός μας, το παιδί μας, να πούμε, το παίρνει πάνω του. Ο δικός μας, φίλε, δεν σταματάει ποτέ. Δηλαδή, χθες λέω δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. 4 γκολ. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό, όρεσε. Και όμως μπόρεσε. Δηλαδή, είναι ο ορισμός του παίκτη νικητή, νοοτροπία νικητή. Δεν, τίποτα, δεν βλέπει τίποτα άλλο. Δεν τους βλέπει, θα λέγαμε με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, ναι. Με λίγα λόγια, ναι. Μάλιστα. Με λίγα λόγια αυτό και ο Ίντα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, είχε ο ΠΑΟΚ φιλικό και ο άλλος έχει άδεια. Τι κάνει, το κάνει πράγματα. Για πότε λέμε. Για το μπασκετικό. Α, ήταν επιπονητικό χαρακτήρα κλειστό. Α, από αυτά τα γνωστά. Ναι, με την, με είναι, την ενημέρωση. Μάλιστα, 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 μάλιστα. Ωραία. Είχε ένα ακόμα τέτοιο με την Λεύσκη και μετά τα Μαυροσκούφια. Αν έχουμε και τα Μαυροσκούφια, σωστά. Πλησιάζουν και αυτά. Τώρα είναι, νομίζω το Σάββατο. Ναι. Σάββατο και... Θα μπορούσε να κατέβει και ο Άρης αν είχε με ένα πλήρες ρόστερ. Ακόμα δεν το έχει, δεν είναι. Όχι, δεν είναι ακόμα. Δεν είναι. Και... Εντάξει, τώρα φτάσατε στα 6 μπαν, νομίζω. Ναι, εντάξει, αν πάμε ρε παιδί μου κάθε μέρα και από 2 μπαν, σε 3 μέρες θα έχουμε... σε 3 μέρες θα έχουμε τελειώσει, μέχρι να έρθει η ομάδα, 28 του Σεπτέμβρη, Άρης ΠΑΟΚ στο Παλέ. Καλά, και το ΠΑΟΚ είναι σε τόσο καλύτερη κατάσταση. Απλά έχει σχηματίσει ένα ρόστερ συγκεκριμένο. Καλά, εντάξει, δάμα. Και δίνει κάποια φιλικά. Πριν από ένα μήνα στο ΠΑΟΚ λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ομάδα και άνθρωποι στα γραφεία σε ένα μήνα. Ναι. Θα λες και λίγο μια θετική εξέλιξη. Βήματα μπροστά, ομάδα, θα λέγαμε. Ναι, εντάξει. Τι λες μια εξέλιξη. Μάλιστα. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Αυτά. Ωραία, αγάπη Γαβριλίδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Καλό, καλό κουράγιο αύριο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου όσον αφορά τα νεότερα από τον ΠΑΟΚ. Ως τις αρχές του νέου έτους, ο νόμος για βία και στημένα με συμμετοχή ειδικών της UEFA. Λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ που διαβάζω. Ευρεία σύσκεψη ξένων και αγόρων φορέων με αντικείμενο την ασφάλεια και την ακυρότητα των διοργανώσεων
έγινε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που συστάθηκε η ομάδα ειδικών για τη σύνταξη του νέου αθλητικού νόμου. Διευθύνουσα ομάδα που θα περιλαμβάνει δύο ειδικούς της UEFA, ειδικευόμενος σε θέματα βίας και προσυνεννοημένων αγώνων, συστάθηκε την Τετάρτη στο Υπουργείο Αθλητισμού και οι οποίοι πέρα του συμβουλευτικού του ρόλου για την αντιμετώπιση των δύο φαινομένων θα μετάσχουν και στην προετοιμασία του νέου αθλητικού νόμου. Ο νόμος αυτός, όπως είπε ο κ. Αβγενάκης, θα είναι έτοιμος το Δεκέμβριο, το αργότερο στις αρχές του νέου έτους, ενώ οι δύο ειδικοί που προαναφέραμε και οι οποίοι μπαίνουν στην επιτροπή που συστάθηκε είναι ο Σύμβουλος Ασφαλείας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μαρκ Τίμερ και ο Διευθυντής του Τομέα Κεραιότητας της UEFA Νίκολας Ραουντέσκι. Παράλληλα, ο Υπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε και στο VAR, το οποίο πρέπει, όπως είπε, να λειτουργήσει σωστά. Και στο πλαίσιο αυτό θα κάνει και συναντήσεις με όλες τις ΠΑΕ. Συνεδρία σύσκεψη που έγινε το μεσημέρι στη ΓΟΥΑ και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Πέραν του Λευτέρα Βιεννάκη και τον Τίμερ και Ραουντέσκι, στους οποίους αναφερθήκαμε, συμμετείχαν, λέει, ο Διευθυντής των Εθνικών Ομοσπονδιών της UEFA Ζόραν Λάκοβιτς μαζί με τους εκπροσώπους των FIFA, UEFA Γεωργίου Ριγόπουλου και Πέτερ Φούσεκ, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Λευτέρης Οικονόμου, ο Πρόεδρος ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος και ο Εκτελεστικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Αλέξης Δέδες, ο Διευθυντής Ακαιρεότητας της ΕΠΟ, υπάρχει ακαιρεότητα στην ΕΠΟ, Δημήτρης Δαβάκης, ο Πρόεδρος Super League Μινάς Λισάνδρου, ο Πρόεδρος Super League 2 Λεωνίδας Λεουτσάκος, ο Πρόεδρος της ΔΕΑ Βαχιλέα Τσιχτής, Γιώργο Τσιχτή θα ήθελα, και ο επικεφαλής του Τμήματος Αθλητικής Βίας της Ελλάς Νίκος Πετρόπουλος. Αυτά όσον αφορά τώρα, επειδή πέρασε μπροστά μου αυτό το ρεπορτάζ για τον αθλητικό νόμο και τον νόμο για βία και στημένα, με συμμετοχή των ειδικών της UEFA κιόλας. Μακάρι να μας βοηθήσουν και να μην παρασυρθούν και αυτοί από τη γενικότερη ελληνική πραγματικότητα. Θα την χαρακτήριζα, γιατί έτσι είναι. Ζούμε ανάμεσά της και τη βιώνουμε κάθε Σαββατοκύριακο κυρίως, αλλά και τις καθημερινές κάποιες φορές. Είναι και μια μέρα που έχει συνδυαστεί με ένα τραγικό γεγονός, όπως είναι η επίθεση στους δίδυμους πύργους το 2001. Και στην Αμερική πάντα ξυπνάνε πάρα πολύ άσχημες μνήμες. Νομίζω την χειρότερη τρομοκρατική επίθεση όλων των εποχών, συγκεκριμένη. Και όλοι νομίζω ότι την μικρότερη, μεγαλύτερη, θυμόμαστε εκείνη την μέρα και το χαμό που είχε επικρατήσει και στα ελληνικά κανάλια. Εγώ θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή κιόλας που ήμουν στην κουζίνα. Τότε πώς ήμουν εγώ, 11 χρονών. Και έβλεπα στον Αντένα επανάληψη τους μεν και τους δε και έχει σκάσει αυτή η είδηση στα κανάλια και απασχολούσε για ώρες ατελείωτες, για μέρες ατελείωτες αυτό το πολύ τραγικό γεγονός τότε που είχε γίνει στους δίδυμους πύργους και το οποίο ενέπνευσε και αρκετούς να κάνουν και ταινίες ή να γραφτούν βιβλία και θεωρίες συνωμοσίας που ακολούθησαν για το ποιος κρυβόταν τελικά πίσω την επίθεση, ο Μπιν Λάντεν, ή πως ήταν Αμερικανοί και το κάνουν επίτηδες για να επιτεθούν στον Μπιν Λάντεν και τρέχα γύρευε. Εντάξει, σημασία έχει ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές εκείνη την ημέρα και είναι ίσως και πιο μαύρη μέρα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, στη σύγχρονη, σίγουρα. Στη σύγχρονη. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα, ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μόλις επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για Άρη και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα. Πάμε για μερικές ανάσες και επιστρέφουμε. Λίπερο 107,4, επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της απόψινής εκπομπής Μπαλαντέρ. Βράδυ Τετάρτης, 11 του Σεπτέμβρη, Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο, εδώ με την σκούρη μπλε βίβλο του, τη μικρή, που έχει όλα τα μυστικά, λοιπόν, για τον Άρη, βιλιαράκι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μαργαρίτης Χινάς, βεβαίως. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, FM γεννώντα μηνύματα στο 54526. Είναι ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια για τα ανοιχτοπούλια. Είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μέχρι και τις 12. Τώρα δεν έχει μαμούσου του 15 Αύγουστος καλοκαίρι φύγαμε για διακοπές. Τώρα όλοι εδώ μαζευτήκατε σιγά σιγά. Και το αντιλαμβανόμαστε με έναν απλό τρόπο από το γεγονός ότι δεν μπορούμε να παρκάρουμε με τίποτα πλέον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και ειδικά εδώ πέρα στο τετράγωνο γύρω από το ραδιόφωνο, η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Θα την χαρακτήριζε εδώ μεταξύ. Βγήκα νωρίτερα για να πάω να πάρω κάτι. Και έτσι όπως ανεβαίνω προς τα πάνω προς την Εγνατία, εδώ πέρα λίγο πιο πάνω από εμάς, Χρήστο, και όσοι σίγουρα θα το έχεις παρατηρήσει και εσύ, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο
Εντάξει, το γέλιο σου μόνο. Αυτό το έμπειρο γέλιο μου λέει πολλά. Το οποίο είναι για συγκεκριμένους σκοπούς. Και έτσι όπως ανεβαίνω και το περνάω, βλέπω έναν τύπο. Τριαντάρης. Κάπου εκεί. Μαζί με μια γυναίκα. Εντάξει, η οποία δεν την έλεγε και μόνο Καμπελούτσι. Οκ, okay, είχε λίγο τα. Τα πιασηματάκια της λίγο παραπάνω και πηγαίνανε πάρα πολύ φορτσάτοι και πιο πολύ φαινόταν ο συγκεκριμένος τύπος να βιάζεται. Και τους βλέπω εγώ και λέω, αυτή η βιασύνη λέω θα φάει τον κόσμο. Και γυρνάω όπως τους περνάω και προχωράω εγώ από τη μια, προχωράω αυτή την άλλη, γυρνάω να δω πού πάνε και μπαίνουν μέσα στο ξενοδοχείο Χριστοκιώση. Σωστός ο παίχτης, σωστός ο παίχτης. Απλά κρίνοντας και από την συγκεκριμένη κυρία, του αρέσουν συγκεκριμένες γυναίκες, θα έλεγα. Εκτός βέβαια, αν είμαι πολύ άδικος με το συγκεκριμένο κύριο και απλά είναι τουρίστες στην Θεσσαλονίκη, διαμένουν στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο και απλά ήθελαν να πάνε, να προλάβουν, να ξεκουραστούν ενδεχομένως. Εμείς δεν τα κατακρίνουμε αυτά ποτέ και για κανένα λόγο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε μαθητά της Δημοτικού. Αχ, τι κάνετε. Καλά είστε, κύριε μου. Καλά. Με καταλάβατε, ναι, κύριε Αντώνη, βεβαίως. Πάντα σας καταλαβαίνω, δεν είναι. Καμιά φορά. Καμιά φορά δεν μπορεί να αλλάξει. Καμιά φορά λέω να αλλάξει ο ουρανό, μα δεν υπάρχουν δρόμοι. Να, μπράβο. Δεν σε αναγνώρισε η φωτογραφία, να ξέρει. Δεν είναι. Δεν είναι αντιπροσωπευτική του σημερινού Νίκου Παντόπουλου. Αλήθεια είναι αυτό και νομίζω ότι το πριν με το μετά έχουν πολύ μεγάλες διαφορές προς το καλύτερο, θα έλεγα. αλλά τότε ήταν μια ηλικία, ρε παιδί μου, η τρυφερή ηλικία των 8 ετών, όπου το παιδί δεν έχει λόγο τόσο πολύ στην. Όταν δεν έχει. Ναι, πριν από 25 χρόνια. Ναι, στην εξωτερική. Πάμε στη δικιά μου την εποχή πριν από 40. Α, μπράβο. Εσύ πρόλαβες και στο λέει στο σχολείο, δεν πρόλαβες. Βέβαια, μέχρι. Έκτη δημοτικού, νομίζω. Α, είδες. Αυτό ακριβώς. Εγώ πρόλαβα ψηλή δασία και περισπομένη. Ψηλή δασία και περισπομένη. Πόρε. Πρώτη γυμνασίου τα μάθα. Και εμείς αυτά τα κάναμε στα αρχαία. Και δική μου, ρε παιδί μου, εντάξει, μπλουζάκι λακώστο, okay, okay. Εγώ δεν αντιλαμβανόμουν. Τότε το μαλλί καπέλο. Δηλαδή αυτό το μαλλί. Μετά βέβαια υπάρχει χειρότερο μαλλί που έχω κάνει στη ζωή μου, okay. Αλλά εντάξει, κατά τα άλλα μπορείς να πεις ότι είναι ένα συμπαθητικό παιδάκι, ας πούμε, ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ πάντως που λες, εγώ έλεγες πρώτες για άνθρωπο που προνομίζω την αγάπη για να ξαναπάει σχολείο και να κάνει. Εγώ φίλε, σχολείο δεν θέλω να ξαναπάω, αλλά φαντάρος δεν θέλω να ξαναπάω. Φαντάρος, ε. Ναι. Πόσους μήνες έκανες, Αντώνη μου? 18 έκανα εγώ. 18 μήνο έκανες, μάλιστα. Ναι, σε ποιες περιοχές? Παραμεθόριο, Νταλίπη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Έτσι και εγώ θα ήθελα. Κομποτινή έκανα 9 μήνες. Πάλι καλά. Πάλι καλά, εντάξει, έκανες και ένα 9 μήνο εκεί πέρα. Εντάξει, δεν ήσουν τόσο. Δεν ήσουν αμέσα εδώ πέρα, εντάξει, ήσουν λίγο. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρω μετάθεση εδώ πέρα. Είχα αδερφό που ήταν ήδη φαντάρος και ναι. Δικαιούμουν υποχρεωτικά μετάθεση. Ένας από τους δύο εδώ. Εκείνος απολυόταν τότε όταν βρήκαν τα χαρτιά, ναι. Και στείλανε εμένα. Ήτανε και τότε κομοτινή με το. Ήταν με το πανεπιστήμιο κανονικά, αλλά φίλε, τώρα μιλάμε τώρα το 90, φίλε. Δηλαδή τότε ακόμα δεν είχαν γίνει πεζόδρομοι για να καταλάβει. Τώρα έχει πεζόδρομο στην Κομωτινή. Εγώ πήγα το 97 επίστρατος και την αναγνώρισα. 7 χρόνια μετά δεν ξέρω τι πατάω. Πότε πήγες, το 90? 90, ναι. 90 γάμα ήμουν. Ποιο μήνα? Μάιο. Μάιο. Το Μάιο το 90 πήγες. Μάιο πήγα στη Θήβα. Ιούνιο πήγαμε στην. Ιούνιο πήγες στην Κομωτινή. Ναι. Εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα, ρε φίλε. Δηλαδή ήμουνα στην κοιλιά, αλλά ακόμα δεν είχα μπει στη διαδικασία, ρε παιδί μου, να βγω. Βγήκα το Δεκέμβριο. Στρατό θα ξαναπήγαινες, μάλιστα. Κοίτα, να σου πω κάτι και εγώ. 3 μήνες έκανα, οκ, δεν ότι έκανα κάποιο τρομερό φανταρικό. Αλλά όταν τελείωσε, επειδή εκεί στην Κύπρο τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, εντάξει, ήταν πάλι 3 μήνες, υπήρχαν στιγμές, ρε παιδί μου, που σου λείπανε από αυτή τη φάση. Όταν πήγα 10 μέρες επίστρατος εκεί τότε πάνω το 97-7-8, όπως είχαν πάει τέτοια πράγματα, φίλε, ήταν ζωάρα, φίλε. Κάθε μέρα βγαίναμε μόνοι μας, πήγαμε στα λαγκάρια, κάτι χωριά, τρώγαμε, πίναμε, κάναμε. Σκοπιές δεν είχε, τώρα δεν είχε. Μόνο τι θέλαμε να κάνουμε. Ήταν ωραία, κατάλαβες. Ήταν άλλη φάση. Τους φωνάζουν ακόμα τους εφέδρους.
Βέβαια. Εμένα με φωνάξανε ακόμη μια φορά, αλλά την γλίτωσα γιατί δεν είχε περάσει το 18. Αλλά δεν άκουγα. Όχι, δεν είχε περάσει το 18 μήνο. Δεν, 18 μήνο. Δεν μπορεί να σε καλέσουν δύο φορέ 18 μήνε. Ναι. Είσαι πολίτη. Δηλαδή, αν είναι να δηλώσουμε ξανά μονιμότητα πολύ λόγο. Σωστό, 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 σωστό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε και στα τουβάρι μα. Να πάμε, Αντώνη, βεβαίω. Να πάμε. Δεν μπορώ να ακούω άνθρωπο να λέει ότι ο Άρης δεν χρειάζεται προπονητή. Ακούστηκαν κάποιες φωνές το μεσημέρι, δεν τα μπορώ, τα τραβάνω, γυρίζω βελόνες, κάνω ράνα, να πάω να λέμε τον Τόλι Τερζή και να... Εντάξει, δεν λέω, μπορεί να είναι καταρτισμένος άνθρωπος, αλλά οι ποδοσφαιριστές που έχεις θέλουν προπονητή με προσωπικότητα. Μα ρε παιδιά, δεν είπε κανένας ότι θα πάμε με τον Τόλι Τερζή. Μην μπερδεύεστε. Αν ακούσεις φωνές στα ραδιόφωνα, φιλάθρον εννοώ. Και μην μπούμε σε δικασία να υποτιμάμε τον άνθρωπο αυτή τη στιγμή θα κατεβάσει την ομάδα την Κυριακή. Όχι βέβαια, προς Θεού. Εντάξει, προς και για να τον... πέρυσι που κατέβηκε διαβασμένο. Ναι, διαβάζω. Πάντα, κοίτα να σου πω κάτι, ο Τερζής, επειδή το κομμάτι του από τη μέρα που ήρθε στον Άρη το προηγούμενο καλοκαίρι είναι μεταξύ άλλων και το σκάουτινγκ των αντιπάλων, είναι αρκετά καλό σε αυτό και πάντα είναι διαβασμένος. Και ειδικά τώρα μάλιστα έχει ένα λόγο παραπάνω που θα κατεβάσει και αυτό στην ομάδα. Εντάξει. Ναι, δηλαδή θα μπορούσε να πάει να γίνει πρώτος προπονητής, να αποκτήσει όνομα και να έρθει. Προτιμάει να είναι δεύτερος, πίστεψε μου. Ναι, λέω ρε παιδάκι μου, ναι. Και είναι η άποψή μου πάνω στο θέμα. Οι ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες χρειάζονται προπονητές πρώτους. Ναι, εντάξει, μα και ψάχνει. Για να βγάλουν τη χρονιά. Μα και ψάχνει. Ο Άρης απλά θα το δει ό,τι να γίνει, θα γίνει μετά. Κλασικό παράδειγμα, ο Σκουρτόπουλος. Ναι. Ο οποίος δεν είπα ότι δεν είναι πρώτος προπονητής, αλλά για το επίπεδο των παιχτών που έχουν κάνει σχεδόν τα πάντα στην καριέρα τους. Και ο προπονητής δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα, δεν μπορείς να τους επιβληθείς ή να τους εφησίσεις να παίξουν για σένα, για αυτό, γιατί παίζουν μόνο για την Μπάρτσο, για την ομάδα, για την εθνική, οτιδήποτε. Αλλά δεν το επιβάλλω, δεν το έχεις το επιβάλλω, ρε παιδί μου. Δηλαδή τώρα π.χ. υπήρχε περίπτωση ο Αντετοκούμπο να γύρναγε στον Ιωαννίδη και τον έλεγε δεν βγαίνω. Όχι. Μπορεί να θέλω να πω να πείσω τον Γιαννάκη ότι δεν μπορεί να το έλεγε, εντάξει, αλλά του είπε και λε εκείνη τη φάση που πήγε τέταρτο φάουλ και του λέει ασφαλή. Κάνει άνθρωπο στο κεφάλι και θα τον έδειχνε κιόλα. Δεν καταλαβαίνει τέτοια προπονητέ. Ο προπονητή ο κανονικό, έτσι. Δεν καταλάβαινε τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Τον Γκάλι έχει βρει ο άλλο. Σωστό. Εντάξει, αλλά και εκείνο ήταν πλέον σε ένα σημείο που ήταν ο Ιωαννίδη. Okay. Ναι, μιλάμε για τον Ιωαννίδη εκείνη την εποχή, ναι. Όχι σήμερα. Απλά αυτό που θέλω να καταλάβουν πολλοί είναι το εξή, ότι ο Άρης και να μην κερδίσει την Κυριακή. Δεν θα πέσουμε τώρα γλαφά με τον Καρυπίδη. Δηλαδή δεν χάθηκε τίποτα, τρίτη αγωνιστική είναι. Εντάξει. Γιατί μην τρελαινόμαστε. Γιατί όχι, εγώ το λέω με άλλη. Πέρα από αυτό το οποίο λες και έχεις δίκιο. Που εντάξει, για μένα βέβαια από την άλλη, μετά από τις απώλειες που είχες πρώτες αγωνιστικές, πρέπει να κερδίσεις την Κυριακή. Δεν λέω, αλλά και την πέρσι κέρδισες τρεις αγωνιστικές, αλλά έκανες 2.006 αγωνιστικών. Ναι. Οι οποίες τρεις αγωνιστικές εκείνες οι νίκες εξαφανίστηκαν, ναι, στην ουσία. Με τις 6 αγωνιστικές κοιλιά που έκανες. Να σου πω όμως αυτό που ήθελα. Δηλαδή, δεν θέλω να ακούσω, εφόσον ο Άρης δεν κερδίσει, ότι αν φέραμε προπονητή θα ήταν πράγματα διαφορετικά κτλ. Και ο νέος προπονητής αν ερχόταν και την προηγούμενη εβδομάδα, σου λέω εγώ, δεν θα άλλαζε πάρα πολλά. Δεν έχει μαγικό ραβδί. Ο Κούπερ στον τεμπούτο του 4 έφαγε. Εννοείται. Δεν έχει να κάνει. Απλά πολλοί θα βρουν την αφορμή τώρα να το πούνε αυτό. Να ξέρει. Αυτό είναι που φοβάμαι. Η εσωστρέφεια είναι η πληγή του Άρη. Μεγαλύτερη πληγή του Άρη. Μεγαλύτερη πληγή του Άρη. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα κερδίσει την Κυριακή. Εγώ λέω ένα μισθό 3-0. Καλά, εντάξει, εσύ το πας σε άλλο επίπεδο. Εντάξει, μέχρι και ο Χρήστος και όσες που είναι στην κονσόλα εντυπωσιάστηκε. Βλέποντας τον Παναθηναϊκό, αυτό τον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά και χωρίς Κουρμπέλη. Χωρίς Κουρμπέλη. Εντάξει, κοίτα Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι ο Κουρμπέλη είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά ο Κουρμπέλη είναι ο καλύτερος από όλους εκεί πέρα μας. Όχι, ο καλύτερος από τους καλύτερους, ναι. Για ηγετική μορφή μιλάμε. Ναι. Ηγετικά είναι ο καλύτερος όλων. Άλλον ηγέτη δεν έχουν. Τον Ισούα έχουν ηγέτη. Εντάξει, ο Ισούα είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ηγέτη δεν τον λες. Είναι η αλήθεια σε αυτό το. Ούτε τον Γιώχανσον λες ηγέτη, ούτε τον Διούδη λες ηγέτη. Απλά και αυτοί πλέον είναι πολύ πιεσμένοι. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει θετικά, μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά βέβαια. Εντάξει. Ναι, γιατί αλλά... ο Δόνης παίζει το κεφάλι του, οι παίκτες το ξέρουν. Ναι, αλλά πιστεύω ότι στο 1-0 τελειώνουν όλα. Εντάξει, άμα πάρεις το προβάδισμα, όχι, δεν θεωρώ ότι στο 1-0 τελειώνουν όλα. Απλά ο Άρης έχει, έχει την ικανότητα σχέση με τον Παναθηναϊκό να παίξει πιο απελευθερωμένα την Κυριακή για μένα. Λύθηκαν τα μπάνω, όλα τελειώσαμε. Όχι, δύο λυθήκαν, αλλά 6 έχει. Αλλά 6 έχει. Έχουμε αλλά 6. Έχουμε μέλλον ακόμα, έχουμε δρόμο. Δεν θέλω να αγχώνεστε. 28 Σεπτέμβρη, Άρης ΠΑΟΚ στο Παλέ.
Ναι, είναι και αυτό. Δεν μου λες, αυτό με την κάρτα φιλάθλου, τώρα τι είναι η κάρτα αυτό του Άστι, δεν κατάλαβα, το ακούω και δεν το κατάλαβα. Την κάρτα φιλάθλου. Δηλαδή για να πας την Κυριακή στο γήπεδο να έχεις την κάρτα μαζί σου. Η ενημέρωση που έχω εγώ, κοίτα, από την 1η Σεπτέμβρη είναι υποχρεωτική. Ναι. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι θα υπάρχει μια ελαστικότητα για το μάτς της Κυριακής. Αλλά από το επόμενο εντός έδρας με τη Λάρισα, για να πάρεις εισιτήριο, θα πρέπει να δείξεις την κάρτα φιλάθλου. Θα πρέπει να έχεις την κάρτα φιλάθλου. Καλό αυτό. Τα χαρά τα μου ακούγεται. Είναι πολύ, θα είναι υποχρεωτική. Ο κάθε κατεργάρης στον μπάνκο του. Λέω εγώ, μπορεί να είμαι κακός με το, παρικό κίνημα, αλλά... Ναι. Είναι, είναι 10 ευρώ, παιδιά, να σου πω κάτι. Είναι 10 ευρώ τα οποία πρέπει να τα δούμε όλοι σαν ίσον ερασιτέχνη. Ναι, άλλο, τον άλλο. Τον άλλο. Κατάλαβες. Ένα 10 ευρώ το χρόνο είναι στον ΑΣ και το έχει και μεγάλη ανάγκη κιόλας. Εννοείται, ο ΑΣ είναι... Εντάξει, τώρα με το και πιστεύω με το ότι όλοι το έχουν. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ο Καρυπίδης δεν χρωστάει τίποτα στον ΑΣ. Εννοώ ότι είναι να τα δίνει. Λογικά δεν έχει, δεν θα γράψει τα μετοχές, πάρε αυτό, πάρε κανένα ψυγείο, κανένα τέτοιο. Τα δίνει κανονικά, τα δίνει. Δεν έχει ακουστεί κάτι ότι δεν... Πες μου πάλι. Έσοδα... Ο Καρυπίδης. Τα έσοδα της ΠΑΕ, ναι. Που το 10% πόσο είναι αυτό, πηγαίνουν κανονικά στον ΑΣ. Δεν ξέρω αν πηγαίνει κανονικά, αλλά σίγουρα δίνονται χρήματα. Εντάξει, αυτό είναι πάντα και σε συνεννόηση μεταξύ τους που μπορεί να γίνει. Ναι, επειδή έχει ανάγκη, τεράστια ανάγκη ο ΑΣ, γι' αυτό λέω ότι δεν έχει ακουστεί πάντως ότι δεν δίνονται λεφτά. Εντάξει, η συνεργασία τους είναι πολύ καλή. Και... Με εποχή Σκόρδα δεν δίνονταν τα λεφτά πάντως. Γι' αυτό και ο σύλλογος. Σε εποχή Σκόρδα έπρεπε να πληρώνει νίκιο και για την ΠΑΕ δεν ξέρω τότε, αλλά θυμάμαι για τα μαγαζιά επί Αθανασιάδη νομίζω που δεν δίνονταν τα νίκια. Ναι, τίποτα δεν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νικολάκη μου, καλή σχολική χρονιά να έχεις. Ευχαριστώ, Αντώνη μου, να και εσύ επίσης. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Σ' αφήσαν μόνο, καλησπέρα. Θανάση μου. Σ' αφήσαν μόνο σήμερα, έτσι. Σ' αφήσαν. Αρχίζει να υπάρχει ένας κορεσμός μας στον Νίκο Παπαδόπουλο για το βραδινό, να ξέρεις. Αλλά είναι πάλι εδώ, βράχος, για να είναι μαζί σας. Ένας φίλος ρωτούσε σε διακόπτω, επειδή ήρθε και ένα μήνυμα τώρα με τον Κλεμέντε, λέει τι γίνεται, μεγάλο ταλέντο, φαντάζομαι ηρωνικά. Ο Κλεμέντε πήγε στον Ολυμπιακό Βόλο, αγωνίστηκε κιόλας στο φιλικό της περασμένης Παρασκευής με τη φανέλα του Ολυμπιακού Βόλου. Το φιλικό, το οποίο, μέρος το οποίο παρακολουθήσαμε με τον κύριο Θανάση που ακούτε τώρα στον αέρα, δίπλα-δίπλα, together. Άλλα ήθελα να σε πω, άλλο θα σε πω. Μπαίνω στη σειρά στις 6 ώρα το απόγευμα την Κυριακή. Ναι. Και έρχονται 8 φίλοι μου εκτός Θεσσαλονίκης. Συνεργάτες. Τα φιλιά μου στο φίλο τον Ντέο που πρέπει να γύρει σε Γερμανία τώρα, τον είδα με τον Όφη, δεν μπορούσα να τον χαιρετήσω. Τα δέοντα λοιπόν. 6 ώρα μπαίνω στη σειρά. Και θέλω 8 εισιτήρια για τη θύρα 2. Θα με δώσει εισιτήρια ή όχι? Ρε παιδιά, μην πηγαίνετε τελευταία στιγμή. Πηγαίνετε, πάρε τα νωρίτερα. Εγώ σε κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου δώσεις μία απάντηση. Πάμε πάλι. Μπαίνεις 6 ώρες στη σειρά. Μπαίνω Κυριακή. Σειρά. Κυριακή. Στα εκδοτήρια ή στην μπουτίκ? Όχι, στα εκδοτήρια. Στα εκδοτήρια. 8 εισιτήρια θύρα 2. Μου δίνει ή όχι? Γιατί να μην σου δώσει? Ακριβώς. Αυτή η κάρτα φιλάθλου, με συγχωρείς πάρα πολύ και που τη συζητάμε, υποβαθμίζει την νοημοσύνη μας και σε σένα το είχα ξαναπεί και θα το ξαναπώ, είναι ό,τι χειρότερο για την νοημοσύνη, διότι εγώ τα ακούω και γελάω. Το πιο ωραίο και τίμιο και καθαρό θα είναι αυτές οι βλακίες, αν δεν έχεις κάρτα φιλάθλου δεν παίρνεις εισιτήριο και τα ακούει κάποιος, ο οποίος, ρε παιδί μου, έρχεται 5 φορές το χρόνο στο γήπεδο, τον απομακρύνεις. Με ποιο σκεπτικό τον απομακρύνεις? 25 ευρώ το εισιτήριο και 10, 35. 10 ευρώ για όλο το χρόνο, ρε Θανάση, είναι όμως. Δεν είναι για κάθε παιχνίδι. Δεν κατάλαβες. Λάθος κάνεις. Εσύ την προηγούμενη φορά έτσι δεν είπες? Όχι, φίλε. 10 ευρώ για όλο το χρόνο είναι. Γιατί εμείς πληρώσαμε τα 10 ευρώ για όλο το χρόνο βγάζοντας τα διαρκείας μας. 10 ευρώ για όλο το χρόνο η κάρτα. Ωραία. Δεν θα δίνεις 10 ευρώ για κάθε παιχνίδι.
θα στη ζητάει το εκδοτήριο. Δεν ξέρω τώρα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, δεν... Εσέ θα στη ζητάει, ρε Νίκο Παπαδόπουλε. Μη μου λες δεν ξέρω. Και άμα συζητήσει... Δεν μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει στη σειρά εκεί πέρα και να, του... και Θανάση, να λέει το κάνουμε... εκδοτήριο. Θανάση, άκουσε με λίγο. Κάνουμε ολόκληρη κουβέντα για 10 ευρώ το χρόνο. Μη μου το λες εμένα. Εσύ, να εσύ την κάνεις τόση ώρα αυτή την κουβέντα και την έχεις ξανακάνει. Δεν υπάρχει λόγος. Όχι, σου το λέω αυτό γιατί ένα κομμάτι του κόσμου δεν είναι όπως είσαι εσύ κι εγώ. Ναι. Είναι αλλού. Είναι, δηλαδή και το ευρώ ακόμα θα σου την πει. Ναι. Γι' αυτό το κάνω. Και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ναι. Δεν το λέω για μένα και για σένα που έχουμε άλλη νοοτροπία. Οι 7.000 που πήρανε διαρκείας έχουν άλλη νοοτροπία. Ναι. Οι υπόλοιποι έχουν άλλη νοοτροπία. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι ούτε χαρακτήρα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων. Άστο. Ναι. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Άντε ήρθε και ένας. Γερμανός, Ιταλός, Ισλανδός, Πορτογάλος, Νορβηγός. Προπονητής. Ο Μίκαελ Ένινγκ είναι ο Γερμανός. Αυτός. Γράφτηκε αυτό στο, είναι το, αυτό είναι το όνομα. Γράφτηκε στο Λαμπαοτάρης λίγο περί τις 10, 53 χρονών. Ωραία. Εντάξει. Τον λένε Κώστα. Πάμε παρακάτω. Ναι. Το καλό είναι ότι δεν τον ξέρει κανείς. Γιατί άμα τον ήξερε, ο Χριστέ μου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το ένα είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ο Ντεγκινή, ας πούμε, θα το βάλει τον γκολ και θα τον γκολ που έχασε με τον Βόλο, λέω, ρε παιδί μου, τώρα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν σου... Πρόσεξε, με τον Ντεγκινή δεν είναι ότι... Δεν μου δημιουργείται μια πορεία γιατί δεν το βάζει, αλλά την άλλη δεν περιμένω την κοινή να μου βάλει τα γκολ, τα συντερφόρηση. Άλλος είναι εκεί που πρέπει να κάνει τη δουλειά. Νικολάκη, συγγνώμη δηλαδή. Περίμενε τώρα. Περιμένουμε να είναι αυτός εκεί. Τα έφερε έτσι η φάση και είναι... Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται στο ποδόσφαιρο. Θα στο ξαναπώ. Άστο αυτό. Έγινε η φάση έτσι και βρέθηκε αυτός εκεί. Τι γίνεται. Επειδή δεν είναι ο άλλος, αλλά είναι ο άλλος, θα δικαιολογούμε τις καταστάσεις. Θα είναι ο Μαντσίνι 1-0. Λοιπόν, όποιος και να έρθει, ό,τι και να έρθει. Η ικανότητα είναι του καθενός το πότε θα του βγει ή δεν θα του βγει, το πότε θα του κάτσει ή δεν θα του κάτσει. Τα υπόλοιπα όλα είναι στους χαρακτήρες των ανθρώπων και στις νοοτροπίες των ανθρώπων. Μάλιστα. Εγώ, εντάξει, στο έχω πει, το λέω, είναι δικιά μου γνώμη, άποψη. Τώρα, εσύ έλεγες, θυμάσαι τα λογάκια σου, ποιος θα βάλει τα τρία γκολ. Πω, εδώ ένα δεν βάζουμε με τηλεμέσο. Και είχες απόλυτο δίκιο. Έλεγες το λογικό και αυτό που έβλεπες. Κι όμως, σε ένα παιχνίδι που τα χρειαζόσουν τα γκολ, τα έβαλες τα γκολ. Ήταν αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης κατάστασης όμως. Ακριβώς. Γιατί δεν ήταν ποδοσφαιρικό αποτέλεσμα εκείνο το τρίγωνο. Έκατσε. Έκατσε, ναι. Και ούτε μπορείς να παίζεις με την ίδια ένταση και το ίδιο πάθος όλα τα παιχνίδια. Εννοείται, είχαμε πει Νικό μου ότι άμα από τα 35 παιχνίδια που θα κάνει η ομάδα μας όλη τη σεζόν, τα 17 κάνει τέτοιο παιχνίδι με θέληση, ενέργεια, αποτελεσματικότητα. Ναι. 17 να κάνει στα 35, τη λιγότερη θέση που θα πάρει, τη μικρότερη, θα είναι η τρίτη. Υπάρχει περίπτωση να γίνει? Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει. Γιατί αυτό είναι ένα παιχνίδι. Α, θα ξανάρθει να γίνει ένα τέτοιο παιχνίδι μετά από κανένα μήνα. Μετά από κανένα τρεις μήνες θα ξανάρθει άλλο ένα. Και κάπως έτσι. Γιατί αυτού του είδους τα παιχνίδια με αποτελεσματικότητα, με θέληση, ρε παιδί μου, εντάξει. Αν μπορείς να κάνεις 10 τέτοια, εντάξει. Το 17 ήταν μέχρι και τίτλο παίρνεις. Μπορείς. Τα έχεις τα συγκεκριμένα. Πάμε στους χαρακτήρες, στην ικανότητα και σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι για προπονητή, από την ώρα που έφυγε εκείνος 10 μέρες, έχω κουραστεί να ακούω το ράδιο για τον προπονητή. Λέω τώρα εντάξει, προπονητή, θα δει κάποιος. Και τι έγινε. Θα τους πει να κάνουν κάτι. Μα δεν... Ξέρεις, κάποιοι νομίζουν ότι θα έρθει ένας προπονητής και θα κάνει παπάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ο Παντελίδης πέρυσι 2 μήνες έκανε αστρώσει στην ομάδα. Και θυμάστε, έχει χάσει τον Πανετολικό από τη Λιβαδιά. Αποκλείστηκε στο κύπελο. Καλά, και βέβαια έκανε λάθη και αυτός.
Δεν είναι έτσι απλό. Γιατί ρε φίλε μάθαμε στην Ελλάδα ότι όταν θα φύγει ο ένας και θα έρθει ο άλλος, μετά θα κερδίσουμε το παιχνίδι. Να θυμίσω ότι όχι μόνο στη δικιά μας την ομάδα, έχουν γίνει το 20% βέβαια είναι τα στραβά όταν έρχεται ένας καινούριος και το 80% είναι θετικά. Αλλά αυτό θα είναι μια-δυο παιχνίδια, μετά θα δεις ότι είναι διαφορετικά κάποια πράγματα. Σίγουρα. Τέλος πάντων, ας ευχηθούμε να μην ζήσουμε με τη συγκεκριμένη ομάδα εκείνο το χαζό που έγινε πέρσι. Το 1-1. Που ήταν χαζό. Δύο νίκες κάνα στο δεύτερο γύρο, εσένα κερδίσανε. Εντάξει, φτάνει. Δηλαδή, κάποια στιγμή, με κάποιες συγκεκριμένες ομάδες, θα πρέπει ρε φίλε να κερδίσεις. Όχι μόνο μέσα στην έδρα σου, και εκτός έδρας. Γιατί άμα θέλουμε να κάνουμε και κάτι... Γαμώ το συγγνώμη για την έκφραση. Δεν πειράζει. Α, και κάτι ακόμα. Ας κερδίσουμε μια φορά και με μεγάλο σκορ. Δεν είναι μόνο το 1-0 σκορ. Αλλιώς θα σας σεβαστούν οι άλλοι. 1-0, να το πάρω το μάτς θέλω την Κυριακή. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Αν μπορέσω και βάλω και δεύτερο και τρίτο, οκ. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το 1-0. Γιατί ακόμα μιλάμε για μια ομάδα που βλέπουμε, η οποία στον γκολ είναι πιο δυσκύλια πεθαίνεις. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό ακριβώς. Κι όμως πήγε να κάνει το ακατόρθωτο. Έτυχε ένα βράδυ. Το υπενθυμίζω, Έτυχε ένα βράδυ, αλλά πρόκειται κάτι και στο Μόλντι. Τι κάνουμε. Έτυχε ένα βράδυ, αλλά μόνο ένα βράδυ. Ένα βράδυ που βρέχε. Λοιπόν, έλα. Να. Πώς το λένε. Έλα. Να βάλουμε πρώτη γκολ την Κυριακή, ρε, τίποτα άλλο. Πρέπει να βάλεις πρώτος γκολ, γιατί άμα δεν βάλεις πρώτος γκολ, μετά είσαι δύσκολα, ξέρεις. Έχω γίνει γραφικός για το βάλε πρώτος γκολ. Βάλε γκολ, αρήμα. Όχι, βάλε πρώτος γκολ. Βάλε πρώτος γκολ. Μετά, πώς γίνεται και όλα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Τα λέμε, κύριε Νίκο. Να είστε καλά, κύριε Θανάση, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, ας βάλουμε ένα και δεν θέλουμε κάτι άλλο. Ένα μπορεί να είναι και αρκετό. Λοιπόν. Θα πάμε στο διάλειμμα, τελευταίο για την απόψινή εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο για το φινάλε. Επιστρέφουμε, Λίμπερο 107,4, Μπάλαντερ, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο, Χρήστος Κιώσης στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, ανοιχτές οι γραμμούλες, για όσους έχετε διάθεση να βείτε, να κάνουμε κουβεντούλα στον αέρα της πόλεως. Άλλιως ακούτε τον Νίκο Παπαδόπουλο να τα λέει ολομόναχος, αφού έφυγε ο άλλος και μας άφησε. Διαέρνει άδεια, Σεπτέμβρη μήνα. Για τον Άρη, για να συνεχίσω λίγο αυτά τα οποία ζητούσαμε και νωρίτερα για το θέμα του προπονητή, διαβάζετε από νωρίς το βράδυ στο All About Aris για την περίπτωση του Μίκα Λένινγκ, ή όπως θα τον πρόφερε κάποιος Γερμανός ή κάτοχος ή γνώστης της γερμανικής διαλέκτου, Μίκαελ Ούνινγκ. Είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη επιλογή του Άρη για να αντικαταστήσει τον Σάβα Παντελίδη, 53 χρονών. Η αμέσως επόμενη επιλογή στην λίστα του Άγγελου Χαριστέα μετά από τους Φερνάντο Ιέρο και Γκούτι τον γνωρίζει αρκετά καλά από την κοινή τους παρουσία στην Νιρεμβέργη. Ο Χαριστέας που ήταν στην Νιρεμβέργη από το 6 μέχρι το 10. Συνεργάστηκαν στο Γερμανικό Σύλλογο. Τον έχει ζήσει ο Χαριστέας και ως βοηθό προπονητή και ως πρώτο προπονητή. Δεν κάθισε πάρα πολύ. Okay. Άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ως βοηθός στην Gladbach. Από τον Ιανουάριο του 4 μέχρι το καλοκαίρι του 5. Τον ίδιο ρόλο είχε και στη Wolfsburg μέχρι τον Ιανουάριο του 2006. Το καλοκαίρι του 7 ανέλαβε τη δεύτερη ομάδα της Bochum, στον πάγκο της οποίας κάθισε μέχρι το Φεβρουάριο του 2008, για να ακολουθήσει παρουσία της στην Νιρεμβέργη. Τον Ιούνιο του 2010 εργάστηκε ξανά ως βοηθός προπονητή, αλλά αυτή τη φορά στο Αμβούργο. Την τεχνική ηγεσία, το οποίο ανέλαβε λίγους μήνες μετά και συγκεκριμένα το Μάρτιο του 2011. Τον αμέσως επόμενο Σεπτέμβριο απομακρύνθηκε από τον πάγκο των Γερμανών, για να ακολουθήσει μια μακριά διακοπή 5 ετών στην προπονητική του καριέρα. Αυτό είναι που χτυπάει λίγο άσχημα στο βιογραφικό του, ότι 5 χρόνια δεν δούλευε. Τον Ιανουάριο του 2016 επέστρεψε στους πάγκους για χάρη της Ουγγρικής Βάσα, όπου παρήμενε μέχρι το καλοκαίρι του 2018. Πέρυσι κάθισε στον πάγκο του Μαγδεμβούργου για 21 παιχνίδια, αποχωρώντας τον περασμένο Ιούνιο. 53 χρονών.
Έχει γίνει επαφή με τον συγκεκριμένο. Έχει μιλήσει μαζί του ο Χαριστέας. Αν ο Καρυπίδης δώσει το OK, ο Ένινγκ έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι ο προπονητής που σας λέγαμε και το απόγευμα με τον Χρήστανθο, με τον οποίο ο Χαριστέας έχει συμφωνήσει. Το θέμα είναι να δώσει και το OK ο Καρυπίδης. Ακόμα δεν το δίνει. Για να το κάνει αυτό, σημαίνει ότι ψάχνεται μήπως βρει και κάτι καλύτερο από τον συγκεκριμένο. Που η αλήθεια είναι ότι το βιογραφικό του δεν σε τρελαίνει. Οκ. Αλλά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ο Χαριστέας εμπιστεύεται για την συγκεκριμένη θέση. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Όλα εξαρτώνται από το τι θα αποφασίσει ο Θόδωρος Καρυπίδης, στον οποίο ανήκει και η τελική επιλογή. Στο μοτομπάσκετ είχαμε σήμερα τα τελευταία παιχνίδια των προημιτελικών και τη μεγάλη έκπληξη με τους Γάλλους και του φοβερού Ρούντι Γκομπέρ να αποκλείουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με 89-79 η νίκη των Τρικολόρ, η ομάδα των Φουρνιέ Γκομπέρ και Ντεκολό. Και ήταν η πρώτη ήττα της Αμερικής σε τελική φάση διοργάνωσης μετά από εκείνη που είχαν γνωρίσει από την Ελλάδα στη Σαϊτάμα το 2006, δηλαδή πριν 13 χρόνια. Τότε το κάναμε εμείς, τώρα το κάνανε οι Γάλλοι, οι οποίοι περάσανε στα ημιτελικά που θα αντιμετωπίσουν την Αργεντινή, σε ημιτελικό που θα γίνει την Παρασκευή, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο άλλο ζευγάρι θα είναι η Αυστραλία με την Ισπανία. Η Αυστραλία, η οποία είχε σήμερα σχετικά εύκολο έργο απέναντι στους Τσέχους, τον οποίο επικράτησε με 82-70 και πέρασε με τον Πάτι Μίλης να κάνει παπάδες και να είναι ο κορυφαίος για τα καγκούρα, και πέρασε τελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία. Εγώ βλέπω έναν, όσο έχω προλάβει να δω λίγο από όλους, νομίζω ότι θα δούμε το Γαλλία-Αργεντινή πολύ αμφίροπο, γιατί και οι δύο θα τις χαρακτηρίζει εξαιρετικές μέχρι στιγμής δεδομένων των συνθηκών στο τουρνουά. Εντάξει, στο Αυστραλία-Ισπανία υπάρχει το φαβορί, αλλά η Αυστραλία είναι και αυτή πολύ καλή ομάδα. Εγώ θα πάω με Ισπανία-Γαλλία, Χριστογιώση. Εσύ δεν ξέρω τι βλέπεις, όσο και πιο έμπειρος μπασχετικός είναι η αλήθεια από εμάς, αλλά νομίζω ότι Ισπανία-Γαλλία λες και εσύ. Εύκολα, δύσκολα τώρα, δεν νομίζω τώρα. Ούτε η Αυστραλία. Η Αργεντινή μπορεί να το παλέψει με τους Γάλλους. Απέκλεισε και τη Σερβία, που της έδωσε πολύ μεγάλη ψυχολογία αυτό σίγουρα και έδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα. Αλλά εντάξει, οι Γάλλοι παρουσιάζουν κάτι πιο πιστικό, θα έλεγα, στα μάτια μου. Και Σέρβοι και Αμερικανοί που μαλώνανε όλο το προηγούμενο διάστημα, εγώ θα πάρω το χρυσό, όχι εγώ θα πάρω το χρυσό, βρέθηκαν τώρα να παλεύουν για τις θέσεις 5 με 8. Ο κύριος Αυγενάκης διαψεύδει σχετικά με το βίντεο, το πολυζητημένο βίντεο με τον Ιβάν Σαββίδη. Αυτό μας έλεγε νωρίτερα και η Αγάπη. Την απάντηση του Λευτέρη Αυγενάκη προκάλεσε το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο από τη συνάντησή του με τον Ιβάν Σαββίδη την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, ερμηνεία που δόθηκε από συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Εντάξει, παιδιά, πάντως και την ώρα του βίντεο φαίνεται σαν να του λέει του Αυγενάκη φύγε. Οι πρωτοβουλίες, λέει, για τη βελτίωση και του ποδοσφαίρου που αποκτούν όλο και περισσότερους συμμάχους μαζί με την αγαστή συνεργασία της UEFA, είναι προφανές ότι κάποιους ενοχλούν. Η λάσπη που πετοξεύθηκε απόψε από το ντοκουμέντο γύρισε όλοι εναντίον του εντελώς. Εναντίον του εντελώς προβλέψιμη πλέον, ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης ο Υφυπουργός Αθλητισμού στο λογαριασμό του στο Twitter. Το ντοκουμέντο, το οποίο είναι του κύριου Βαξεβάνη και είναι αξιωματική αντιπολίτευση κατάσταση. Βεβαίως. Βρήκα την αφορμή, αλλά μάλλον ξεχάσανε πώς είναι να κάνεις αντιπολίτευση, γιατί τόσο καιρό ήταν εξουσία συγκεκριμένα μέσα. Γι' αυτό μάλλον είναι λίγο ντεφορμέ. Θα τα βρούνε τα πατήματά του σίγουρα τα παιδιά πάνω και στο συγκεκριμένο κομμάτι. Στο Παναθηναϊκό βλέπω μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς ο Μπεκ. Ο Δανός εξτρέμ
για το παιχνίδι με τον Άρη. Ήταν ένα θεματάκι τις τελευταίες ημέρες για τον Δόνη που περίμενε να δει κατά πόσο θα τον έχει στην διάθεσή του. Επέστρεψε στην προπονή ζωντανός, άρα υπολογίζεται φαντάζομαι και για την αναμέτρηση του Κλεάνθης Βικελίδης. Σε φιλικά που είχαμε σήμερα, ο Παναθηναϊκός ο μπάσκετ επικράτησε του Περιστερίου με 111-91. Έβαλε 111, αλλά έφαγε και την 90 του. Στο Περιστέρι που είναι ο Ηλίας Ζούρας προπονητής. Μάλιστα. Και με πρώην κιτρινόμαυρος βλέπω, Ξανθόπουλος, Κορδίλη, έχει πραγματάκι. Παναθηναϊκός, Τόμας 24, Ράις 21, Βάιλ 16, Φερντέντ 15. Έχει γενικότερα σκόρερς φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν θα έχει πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Με την άμυνα του δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα το δούμε και αυτό. Πώς θα το διαχειριστεί η ομάδα του Αργύρη Πεδουλάκη. Συμπαθέστατος πραγματικά. Ένας άνθρωπος πολύ συμπαθής και με ήθος κιόλας. Το οποίο επέδειξε σε έναν αγώνα στο Παλέ πριν από λίγα χρόνια. Πάλι ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Άλλο φιλικό σήμερα, Ολυμπιακός έχασε από την Ούνιξ του Δημήτρη Πρίφτη με 62-67 σε φιλικό προετοιμασίας που δώσανε οι δύο ομάδες στο ΣΕΦ και τον πρώην προπονητή του Άρα βλέπει τη δική του να κερδίζει με 20 πόντους του Μακόλουμ. Παιχτάρα αυτός. Ωραίος είναι και Τάιους βλέπω είχε 4, ο Σμίθ είχε 13, από πλευράς Ολυμπιακού 10 είχε ο Πάντερ, 11 ο Μπόλτουιν, 5 ο Κόνιαρης, 13 ο Βασίλης Πανούλης και ο Χαραλαμπόπουλος πήρε χρόνο συμμετοχής και είχε 4 πόντους. Όχι πάρα πολλοί παίχτες, περισσότερο φιλικό δοκιμών είναι αυτό. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το τελικό σκορ, αλλά για την ιστορία ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 62-67 από την Ούνιξ. Διαβάζω τώρα το μεταξύ, λίγο πριν κλείσουμε στα διεθνή, ένα αφιέρωμα στους πιο ακριβοπληρωμένους προπονητές στην Ιταλία. Και ο Κόντε παίρνει 11 εκατομμύρια ευρώ από την Ίντερ, μεγαλύτερο συμβόλαιο που έχει γίνει ever σε προπονητή στην Ιταλία. Ο δεύτερος στη λίστα είναι ο Σάρι με 5,5. Παραπάνω από τα μισά δηλαδή. Και στην τρίτη ο Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Νάπολη για 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Εντάξει, από εκεί μετά τα φτωχαδάκια, κάτι 3 εκατομμύρια, κάτι 2,5 εκατομμύρια ετησίως και 2 εκατομμύρια παίρνει ο Τζαμπάολο στη Μίλαν. Και εδώ φαίνονται και οι διαφορές με ένα ιταλικό ποδόσφαιρο που ανεβαίνει το επίπεδό του, είναι η αλήθεια, τελευταία χρόνια. 2-3 ομάδες αυτές που προσπαθούν να το ανεβάσουν. Αλλά δείτε τους μισθούς που υπάρχουν στην Αγγλία, για παράδειγμα, σε αυτό το κομμάτι. Μιλάμε τώρα για άλλα λεφτά. Όταν ο Γκουαρδιόλα παίρνει καμιά 20 χαρτιά στη City, έτσι. Και καθαρίζει πάρα πολλά λεφτά, όπως και άλλοι βέβαια. Υπάρχει μια διαφορά. Η ποιότητα μπορεί να ανεβαίνει, αλλά στο οικονομικό νομίζω ότι υπάρχει ακόμα μια απόσταση, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι, όσον αφορά τις απολαύσεις των προπονητών. Αποκλειστικό, διαβάζω sport24.gr, Φαούστο διετία στον Παναθηναϊκό. Μόνος αντίπαλος του Άρη. Τι ψωνίζει λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τα πολλά λεφτά που δεν έχει. Ούτε Ολλανδός λέει Ανίτα, ούτε Άγγλος Ρόντουελ, ούτε Ιταλός Κρίσετιγκ. Αλλά Ισπανός από ό,τι φαίνεται θα είναι ο εκλεκτός στον Νίκο Νταμπίζα και Γιώργο Δόνη για την κάλυψη της θέσης του αμυντικού χαφ. Η ΕΠΕ αποτελεί την τελευταία κρεμότητα στο φετινό μεταγραφικό προγραμματισμό του Παναθηναϊκού. Βρίσκεται ήδη στην Αθήνα για να κλείσει τον Παναθηναϊκό. 29 χρονών Ισπανός κόφτης, εξάρι δηλαδή, ύψους 1,83 με 30 συμμετοχές και 2 γκολ την περασμένη σεζόν με την Εξτρεμαδούρα, στην οποία πήγε το 2018 από την Κάντιθ. Ο Φάουστο αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας Βαλένθια, ενώ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στο Σασούνα, Μπέτις Μπέ, Αλκορκόρν και Μελίλα. Αυτός άμα είναι Εξτρεμαδούρα, ο Μενέντεθ θα τον ξέρει λογικά. Θα ρωτήσουμε Αλέξη Μενέντεθ να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο. Ο Φάουστο λοιπόν θα είναι τελευταία κίνηση του Παναθηναϊκού στην μεταγραφική περίοδο. Από ό,τι βάζουμε εδώ πέρα, επί του πιστηρίου κιόλας πριν 1-2 λεπτά βγήκε η συγκεκριμένη εξέλιξη. Μια ακόμα βραδινή εκπομπή Σεπτέμβρη φτάνει στο τέλος της. Ένα Σεπτέμβρης ο οποίος πέραν όλων των άλλων σηματοδοτεί, όπως σηματοδοτεί και την έναρξη της σχολικής περίοδου, σηματοδοτεί και την έναρξη της φοιτητικής περίοδου. Και ήδη φοιτητές καταφτάνουν στη Θεσσαλονίκη, ψάχνουν για να νοικιάζουν τα σπίτια τους ή τα έχουν νοικιάσει ήδη,
ψάχνουν να τα επιπλώσουν, να τα διακοσμήσουν, ξεκινούν με λίγα και στην πορεία βλέποντας και κάνοντας. Σήμερα βέβαια αν είσαι φοιτητής, δεν έχεις τέτοιες ανησυχίες. Γιατί? Γιατί υπάρχει Vattenvolt, με την οποία ξεκινάς τη νέα χρονιά με ενέργεια που σε απογειώνει, αρκεί να κάνεις Power Start. Δηλαδή, γίνε πελάτης Vattenvolt έως στις 31 Οκτωβρίου και κέρδισε σημαντικές εκπτώσεις στο ρεύμα σου, χωρίς καμία δέσμευση συμβολέου, χωρίς πάγιο για έναν ολόκληρο χρόνο, χωρίς εγγύηση. Και τα προνόμια δεν σταματούν εκεί, γιατί μπαίνεις σε κλήρωση για να διεκδικήσεις πλούσια δώρα, όπως ένα full set γραφείου με λάπτοπ και φωτιστικό αξίας άνω των 1.000 ευρώ, δωροκάρτα γνωστής εταιρείας αξίας 500 ευρώ και πολλά άλλα δώρα τεχνολογίας όπως powerbanks, tablets κλπ. Έτσι λοιπόν το ξεκίνημά σας γίνεται πολύ πιο εύκολο, αρκεί να έχεις τη Vattenvolt να φροντίζει για σένα και αν θες να μάθεις περισσότερα για την προσφορά Power Start, επισκέψου τώρα ένα από τα καταστήματα της Vattenvolt, Ίωνος Δραγούμη 4 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλους 64 στον Εύοσμο, Παναγή Τσαλδάρη 3 στην μαγευτική Νεάπολη και Κιτρινόμαυρο, όπως λένε κάποιες πληροφορίες, και στα Νέα Μουδανιά Αγίου Γεωργίου 13. Και μπορείς επίσης να κερδίσεις ακόμα περισσότερα, όπως ένα πολυμηχάνημα HP. Ευχαριστούμε και τη Στοίχημαν, η οποία ήταν μαζί μας στην απόψινή εκπομπή, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία της Ελλάδος, τις οποίες την εφαρμογή κατεβάζετε εύκολα και απλά σε τάμπλετ ή κινητό και ποντάρετε σε live αγώνες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, της Παναγιάς στα μάτια, με cash out, με καζίνο, με ό,τι θέλετε. Είναι τόσα πολλά αυτά που σας προσφέρει η Στοίχημαν, αρκεί να κατεβάσετε την εφαρμογή της και να τα ανακαλύψετε. Εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Ευχαριστώ Χρήστο και όσοι που ήταν μαζί μου. Ως Μπαλαντέρ, πάλι αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10, στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Μέχρι τότε, να είστε καλά και να έχετε ένα όμορφο βράδυ.